Πάντως το έψιλον μέσα σε 2 χρόνια έχει μια φρενήρη πορεία, Μένιο, έτσι. Δηλαδή, μόνο τη συνολική τηλεθέαση του καναλιού να πάρει κανείς. Έχει από 7πλασιαστεί μέχρι 10πλασιαστεί. Σωστά. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος επιλέγει, νομίζω, Τατιάνα, να βλέπει κάτι το οποίο προτιμάει χωρίς να είναι στοχοποιημένος ο σταθμός ότι εξυπηρετεί αυτά τα οποία καταγγέλνει η κυβέρνηση για ακριβώς συμφέροντα πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Κάνει ο καθένας αυτό το οποίο πιστεύει, αυτό το οποίο τον εκφράζει και πάνω απ' όλα περνάει, νομίζω, και ο ίδιος καλά ο παρουσιαστής, αλλά και οι τηλεθεατές. Δεν είναι τυχαίο ακριβώς όπως λες ότι ακόμα και με την έναρξη του νέου προγράμματος, ο σταθμός από το καλοκαίρι που είχε την πάυση έχει 7 φορές πάνω ανεβάσει τα νούμερά του μέσα σε μία εβδομάδα. Όταν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης φτάνουν στα ποσοστά στο γυναικείο κοινό το 40 και το 45%, όταν βλέπεις ότι ακόμα και η Κατερίνα Καινούριου σε μία τελείως νεκρή ζώνη ξεπερνάει το 10 με 15% στις γυναίκες και ακολουθεί η Χριστίνα, φτάνουμε σε σένα όπου τα νούμερά σου ήταν πάντα σε αυτή τη ζώνη χτισμένα και πάρα πολύ ψηλά στο κοινό το οποίο παρακολουθεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βλέπεις ότι ο κόσμος θέλει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν γενικότερα για όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, να τους κλείσουν, να τους φημώσουν, να τους καταργήσουν, δημιουργούν ακριβώς διαφορετικά αισθήματα στους τηλεθεατές οι οποίοι παρακολουθούν τηλεόραση. Είναι σαν το φαινόμενο, θυμάστε, της ΕΡΤ. Όλοι βρίζαν την ΕΡΤ γιατί παίρνουν τους τεράστιους μισθούς κτλ. Όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όλη η Ελλάδα. Ήταν όλο το Σαμαρά. Ακριβώς. Και ήταν και η αιτία η οποία έπεσε η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Mm. Και όλοι οι άνθρωποι που λέγανε γιατί παίρνει αυτό τόσα λεφτά από την ΕΡΤ κτλ. Οι αγανακτισμένοι που πληρώναμε. Τόσα χρόνια τη βρίζαμε. Κρατικό όργανο. Ναι. Γραφείο τύπου των εκάστοτε κυβερνήσεων. Πληρώνουμε τζάμπα. Έτσι ακριβώς. Τους παχυλούς μισθούς, οι αργόσχολοι. Και μόλις πήγανε να ρίξουν Σαμαρά στο μαύρο. Αντιδράσαμε όλοι. Ντροπή, το μαύρο, κλείνουν την κρατική τηλεόραση, βγήκαμε στους δρόμους. Παναστατήσαμε. Και όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες γίνανε μια αγκαλιά για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Έτσι. Και θέλω να σου πω επί ευκαιρία για το θέμα της ΕΡΤ, ότι επειδή υποτίθεται ότι η ΕΡΤ έκλεισε για λόγους οικονομικούς και ότι ξανάνοιξε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για λόγους πολιτικής ιδεολειψίας, για τους ανθρώπους που μείναν στο δρόμο, με πολύ λιγότερα χρήματα. Αύριο λοιπόν στην εκπομπή το μεσημέρι, στα αποκαλυπτικά, στις 2:10, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει με στοιχεία έγγραφα, τα οποία είναι φωτιά, Τατιάνα, πόσες φορές παραπάνω κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο η νέα ΕΡΤ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν κατάλαβα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το αποκαλύπτει. Άρα, κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο στην εκπομπή σου Μάλιστα. έχει στοιχεία έγγραφα του προϋπολογισμού και του κόστους λειτουργίας της νέας ΕΡΤ. Η νέα ΕΡΤ αυτή, η τωρινή, στοιχίζει πιο πολλά από την προηγούμενη. Από την προηγούμενη που έκλεισε. Αυτή που έκλεισε με τους, πόσοι ήτανε, 5.000. Ακριβώς. Θα ακούσει ο κόσμος λοιπόν ποιο είναι πραγματικά το κόστος και όχι τα λέω εγώ και εσύ. Ναι. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν τώρα με το θέμα του Γιάννη Μπέζου ναι. που έγινε ολόκληρη ιστορία και λένε κοστίζει τόσο 90, 100, 200.000. Λες και μιλάμε για 5-10 ευρώ ή 2-3 ευρώ που τα λέμε έτσι στον κόσμο. Για μια εκπομπή που γίνεται σε ένα στούντιο με 2 καρέκλες, Τατιάνα. Και όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει κόστος παραγωγής. Ναι. Και αποκαλύπτουν τα Νομίζω πραγματικά. Ότι το διευκρίνησαν ότι είναι 10.000 το κόστος του. Ναι. Είναι πολύ λίγο τα 10.000 για ένα κουτί τετράγωνο με 2 καρέκλες, Τατιάνα, πραγματικά. Δεν την εκπομπή, ναι. δεν ξέρω. Όπως και όλη η Ελλάδα δεν την έχει δει την εκπομπή και φαίνεται από τα ποσοστά τηλεθέασης που δεν ξεπερνούν το 1%. Προβάλλεται η εκπομπή ήδη ή ετοιμάζεται να βγει. Η εκπομπή αυτή η οποία ασχολείται με το θέμα του Γιάννη Μπέζου, ναι. επειδή θα παίξει στην ΕΤ2, είναι ένα κανάλι ναι. της τηλεθέασης του 0,5%. Μάλιστα. Μιλάμε για την ΕΡΤ1 που έχει κάποια νούμερα. Άρα καταλαβαίνεις ότι και τα 10.000 ευρώ, ακόμα και τόσο να είναι, για μια εκπομπή σε ένα κανάλι που έχει μηδέν σχεδόν τηλεθέαση, καταλαβαίνεις πόσο πολλαπλασιάζεται το κόστος μιας παραγωγής. Και αύριο είναι πολύ σημαντική η αποκάλυψη της συγκεκριμένης βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τα αποκαλύπτει με έγγραφα. Μάλιστα. Πάντως να σημειώσουμε, δεν ξέρω για το, αυτό είναι θέμα δικό σου αποκλειστικό κλπ. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι
Η ημερήσια τηλεθέαση της κρατικής τηλεόρασης, αυτή τη στιγμή, γιατί κοίταζα χθες τα νούμερα, είναι πολύ πιο κάτω από του έψιλον. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή, είναι στο 3-3. Εγώ νομίζω ότι είδα ότι είναι γύρω στο 5 η κρατική τηλεόραση και ήταν γύρω στο 7-7,5 το έψιλον εχθές. Που εχθές ήταν και χαμηλά, είμαστε και χαμηλά. Κανονικά μες την εβδομάδα ανεβήκαμε και το 8,5%, πιο ψηλά. 8,5%. Χωρίς να έχει ξεκινήσει είμαστε όλο πάνω πρόβλημα. Από την κρατική τηλεόραση, την οποία πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός με την εισφορά του κάθε μήνα. Όλοι εσείς που είστε εδώ πληρώνετε τον οβολό σας για να υπάρχει κρατική τηλεόραση. Το θέμα είναι να τη βλέπουμε κιόλας. Γιατί επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση, όχι ότι το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό τώρα. Και προηγούμενη, τα ίδια κανένα. Και η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό και το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό. Επειδή μετατρέπουν την κρατική τηλεόραση σε γραφείο τύπου των κομμάτων τους, τώρα είναι η ΣΥΡΙΖΕΡΤ. Πριν ήταν. Στρουμφέρτ. Ό,τι ήταν. Λοιπόν, μετατρέπουν το κρατικό μαγαζί που εμείς πληρώνουμε όλοι με τα λεφτά μας σε κομματικό τους μαγαζί. Γι' αυτό πάει άπατο κάθε φορά. Και δεν τους είδα τους συναδέλφους στην κρατική τηλεόραση, επειδή εμείς κηρύξαμε την επανάσταση τότε που την κλείναν την ΕΡΤ. Όχι, είμαστε κάθε μέρα με ζωντανές συνδέσεις και δείχναμε την Κωνσταντοπούλου πάνω στα κάγκελα, τη Ραχίλ πάνω στα κάγκελα, τη συναυλία, βγάζαμε τους καλλιτέχνες που είχαν πάει συναυλία και τραγουδούσανε, τσακνίδες, τον αυτά, κύριο Τσίπρα, όλοι, τον κύριο Τσίπρα που πήγαινε, κράζαμε κλπ. Για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δεν τους είδα τους συναδέλφους να χύνουν ένα δάκρυ για τους χιλιάδες που θα μείνουν από εμάς στο δρόμο όταν θα κλείσουν τα κανάλια τα ειδικά. Εάν οι ερωτήσεις που κάνουν Τατιάνα, δεν βλέπω να είναι και στα πάνελ τους βλέπω, μάλλον απέναντι είναι στους συναδέλφους τους παρά να τους στηρίξουν. Εάν η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός, ναι, αυτό εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, γιατί ναι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα που πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του ελληνικού δημοσίου ισχυρίζονται ότι ο διαγωνισμός και ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός, γιατί δεν υπήρχε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ξεχνάνε όμως κάτι πολύ σημαντικό να πούν στον κόσμο, ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπου το Υπουργείο Επικρατείας είχε πάρει τη γνωμοδότηση από τους επιστημονικούς συμβούλους της Βουλής, ότι υπήρχε και μπορούσε να λειτουργήσει με τα 4 μόνο μέλη. Εκείνοι, με νέο νόμο, με τον νόμο του κύριου Παπά, κατήργησαν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο για σένα τώρα, στις άδειες. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Αποκλειστικά θέματα. Καλώς ήρθατε στα Αποκαλυπτικά για τέταρτη σεζόν. Εδώ κοντά σας κάθε Σαββατοκύριακο στις 2:10. Λαμπερή καλεσμένη και μια γεμάτη κέφι τηλεοπτική παρέα με οδηγό το Μένιο Φουρτιώτη, που έχει καταφέρει να μπει για τα καλά στις καρδιές των τηλεθεατών. Αυτή είναι η εκπομπή Αποκαλυπτικά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Κυρίες και κύριοι, μόλις ξεκινούν τα Αποκαλυπτικά. Καλή διασκέδαση. Τα Αποκαλυπτικά είναι στον αέρα για τέταρτη τηλεοπτική σεζόν σε ένα νέο τηλεοπτικό σταθμό. Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Μένιου Φουρτιώτη έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, με το τηλεοπτικό κοινό να δείχνει και στην πράξη την αγάπη και την προτίμησή του σε ένα προϊόν που χτίζεται καθημερινά εδώ και 3 χρόνια, με πάθος, κόπο και μεγάλο ενθουσιασμό. Και συνεχίζει για 4η χρονιά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στα Αποκαλυπτικά. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, Αλεξάνδρα, Νάνση, Παντελή, Μάντζη, Σωτήρη. Στο πλευρό του, την τηλεοπτική του παρέα, ο Μένιος Φουρτιώτης είπε την πρώτη καλησπέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, δίνοντας την υπόσχεση στο τηλεοπτικό κοινό τα Αποκαλυπτικά, παρά το ασταθές τηλεοπτικό τοπίο, να παραμείνουν στον αέρα του Έψιλον για όλη τη χρονιά. Εκεί που οι άλλοι σταματούν το ρεπορτάζ, εμείς συνεχίζουμε. Αυτό θα κάνουμε για 4η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Την πρεμιέρα της εκπομπής
Χρήστου, ο παρουσιαστής χάρισε στο κοινό πλούσια θεματολογία, μοναδικά ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το θέμα της αδειοδότησης των καναλιών. Από τις πιο δυνατές στιγμές της εκπομπής ήταν η συνάντηση του Μένιου Φουρτιώτη στο στούντιο με μια γυναίκα μύθο του ελληνικού κινηματογράφου, τη Ζωή Λάσκαρη. Η κυρία Ζωή Λάσκαρη είναι κοντά μας και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το μαύρο το οποίο έχει κατακλείσει όλο αυτό το χώρο που αφορά τη τηλεόραση, τους ηθοποιούς, τους δημοσιογράφους και όλο αυτό που με έναν περίεργο και ιδιαίτερο τρόπο ξαφνικά πρέπει να μείνει όλος ο κόσμος στον δρόμο. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Τα ποσοστά τηλεθέασης εκτοξεύτηκαν τόσο στην πρεμιέρα της εκπομπής, όσο και τη δεύτερη μέρα προβολής της. Με 20,5% μέσο όρο στο γενικό σύνολο, μέχρι 23,2% σε τέταρτο, τα αποκαλυπτικά κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή. Οι τηλεθεατές του δυναμικού κοινού έδωσαν επίσης ηχηρό παρόν. Και η δεύτερη μέρα προβολής της εκπομπής συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά. Κυριακό τα αποκαλυπτικά έρχονται ξανά με αποκλειστικότητες και πολλές αποκαλύψεις. Γιατί και για τέταρτη χρονιά πιο αποκαλυπτικά δεν γίνεται! Πολλά φιλιά, γεια σας! Ραντεβού αύριο στις 2 παρα 10. Μουά! Άσαμε λοιπόν να βρούμε μωρό. Χάρωσε η πρεμιέρα! Ε? Χάρωσε η πρεμιέρα! Τώρα ξέρεις, τώρα θα αρχίσουμε τώρα. Τι? Θα αρχίσουμε να με φέρνει σε δύσκολη θέση. Γιατί? Αφού πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι όλοι... Πρεμιέρα σου και η δεύτερη εκπομπή πήγε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, που πάντα θα το λέω αυτό σε όλη μου τη ζωή, πίσω από τις κάμερες και οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, δίνουν πάντα, και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, τον καλύτερο τους εαυτό για όλους εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε μια τηλεόραση που περνάνε και οι τηλεθεατές και εμείς. Δεν μου λες κανένα άσο στο μανίκι σου έχεις για όταν θα βγει Μπεκατόρου, έχεις φυλάξει μέσα άσο. Άσο. Ε? Άσο, για να δω. Έχεις. Δεν χωράει η Τατιάνα. Δεν χωράει, είναι στενό το κουστούμι, δεν χωράει. Είσαι εσύ ένας. Νομίζω ότι θα έχει μια... όταν θα ξεκινήσει η Μαρία, της οποίας της εύχομαι και καλή επιτυχία, θέλω να σου πω ότι ένας κύριος, μην γελάς Τατιάνα, ένας κύριος... Της εύχομαι καλή επιτυχία! Μην γελάς, ένας κύριος όμως, ένα πρώην σύζυγος, μιας πολύ λαμπερής παρουσιάστρας... Μην πεις τώρα, μην το αποκαλύψω, μα, δεν με αφήνεις να σου πω τι θέλω. Δεν θέλω να το μαρτυρήσεις, μη σου φάνε το θέμα σου, άστο. Αλήθεια, δεν μπορούνε. Είναι πολύ βόμβα το θέμα και γι' αυτό μην πεις τίποτα καλύτερα. Όχι, Τατιάνα, θα πω. Θα πεις. Δεν τρώγεται το θέμα. Δεν τρώγεται σίγουρα. Μην ανησυχείς. Ένας πρώην σύζυγος μιας πολύ λαμπερής παρουσιάστριας. Ναι. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Ναι. Θα λύσει τη σιωπή του. Αχα. Για το διαζύγιο. Ναι. Που αποσχόλησε όσο τίποτα άλλο την ελληνική τηλεόραση. Τι κάνει νιάου νιάου. Τι κάνει νιάου νιάου. Τι κάνει, οι κρέμες τα τιά να κάνουν.